Έχουμε τώρα πολύ κοντά μας, στη γειτονιά μας, τα γεγονότα, τα τραγικά στην Αλβανία. Έχουμε και αυτό στην Κρήτη σήμερα και δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς ζήσαμε εδώ. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Θα πάμε λοιπόν στον σεισμολόγο, τον κύριο Καρακώστα, είναι στη γραμμή μας. Κύριε Καρακώστα, καλή σας ημέρα από την Καστοριά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, μιλήσαμε και πριν μισή περίπου ώρα. Ζητήσαμε τη βοήθεια πάνω σε αυτά που συζητήσαμε των ακροατών μας για το πώς ένιωσαν το σεισμό. Ήταν έντονο το φαινόμενο για 2-3 δευτερόλεπτα, δεξιά, αριστερά κουνήθηκε ο κόσμος, ναι. Τον κατάλαβε και πάρα πολύ έντονα σε πάρα πολλές περιοχές. Υπήρξαν και περιοχές πάντως που δεν ξέρω αν οι άνθρωποι ήταν εν κινήσει ή όχι, που δεν έγινε αντιληπτός. Έχω και ένα τηλεφώνημα να στο καταθέσω πριν πείτε αυτά που έχετε να πείτε. Από μητέρα παιδιού που το παιδί της μάλιστα σπουδάζει στα Γιάννενα, που την ίδια ώρα από τα Γιάννενα τηλεφώνησε στη μητέρα του, εκεί έγινε πολύ πολύ δυνατά την ίδια ώρα με την Καστοριά έντονος σεισμός και στα Γιάννενα. Ναι. Να αρχίσουμε από το τελευταίο. Ναι. Επειδή έτυχε να μιλήσω και εγώ με κάποιους ανθρώπους στα Γιάννενα, ναι. Νομίζω κάποιοι τον κατάλαβαν, κάποιοι όμως όχι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονος, αλλά έγινε και εκεί αισθητός. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Κουνήθηκε όλο το πανεπιστήμιο, χαρακτηριστικά μας είπε η μητέρα του παιδιού, όπως της μετέφερε το παιδί της. Ναι, ναι, δεν είπα. Εσείς μεταφέρετε αυτό που σας είπαν. Ναι, ναι. Ξέρετε, ο καθένας μπορεί να το περιγράψει λίγο διαφορετικά. Ναι. Γιατί μπαίνει λίγο και το... Το προσωπικό στοιχείο, το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας, φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, επειδή βρίσκομαι σε αυτό το χώρο, πολύ συχνά τυχαίνει σεισμοί που άλλος να τους βλέπει πολύ πιο μεγάλους, ναι. Άλλος μικρότερους κτλ. Mm-hmm. Τέλος πάντων, δεν έχει πολύ σημασία αυτό. Σημασία έχει, η λεπτομέρεια εννοώ, ναι, ναι. Σημασία έχει ότι έγινε σεισμός και στα Γιάννενα, και στην Καστοριά κάποιος σεισμός την ίδια ώρα. Μιλάμε για τον σεισμό της Κρήτης που επηρέασε, γιατί μας φαίνεται λοιπόν, απίστευτο, κύριε Καρακώστα. Ναι, ναι, θα σας εξηγήσω. Καταρχήν εμείς αυτό που κοιτάξαμε και γι' αυτό σας ζήτησα κάποιο χρόνο είναι ναι. Αν έγινε κάποιος μικρός σεισμός εκεί, ναι, κοντά, ναι, ναι. Και την ίδια περίπου ώρα, αυτό έχει ναι. Ξαναγίνει παλιά, mm-hmm. Σε προηγούμενο σεισμό, δηλαδή σε προηγούμενο ισχυρό σεισμό και καταλάβατε αυτό το σεισμό και έτσι νομίσατε ότι πρόκειται για το σεισμό της που έγινε δυτικά από τα Χανιά. Επειδή ήταν 9:25, βέβαια άλλος μας είπε και 9:24, άλλος και 26, αναλόγως πώς πάει το ρολόι του καθένας. 9:23 και κάποια δευτερόλεπτα έγινε ο σεισμός στην Κρήτη. Μετά τις 9:24 όμως έφτασαν, αχα. Γιατί χρειάζεται και κάποιος χρόνος ναι, για ναι, να φτάσουν ναι, τα σεισμικά ναι. κύματα, δεν είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ναι, διαδίδονται ναι. με κάποια... Θέλουν τον χρόνο τους, ναι. Ναι, έτσι. Λοιπόν, οπότε ο χρόνος ταιριάζει. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα για το χρόνο. Εμείς κοιτάξαμε, σας λέω, αν υπάρχει κάποιος μικρός σεισμός και δεν βρήκαμε κάτι αξιόλογο, ναι. ούτε κοντά στην Καστοριά, ούτε κοντά στα Γιάννενα. Δεν βρήκαμε επίσης κάτι αξιόλογο την ίδια αυτή χρονική στιγμή που να προέρχεται από την Αλβανία. Μάλιστα. Δεν ξέρω και από εκεί αν τους μεγάλους τους ισχυρούς. Ναι, η πρώτη μας υποψία, για να σας πω την αλήθεια, κύριε Καρακώστα, είναι μήπως έγινε κάποιος μεγάλος μετασεισμός στην Αλβανία και όπως έγινε αισθητός ο 6,4 και στην Καστοριά, πάρα πολύ αισθητός, χωρίς βουή να το πω, αλλά πολύ αισθητός. Έτσι πιστέψαμε ότι και τώρα κάτι τέτοιο αντίστοιχο συμβαίνει, ας πούμε. Ναι, ναι, και βοή μην περιμένετε, γιατί αυτή υπάρχει όταν έχουμε έναν πολύ κοντινό σεισμό. Mm-hmm. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Είναι πιθανό να, μπορεί μάλλον, να μην πω είναι πιθανό, μπορεί mm-hmm. να γίνει τόσο ο σεισμός αυτός που έγινε στην Κρήτη, δυτικά της Κρήτης καλύτερα, σε αυτήν την mm-hmm. αρκετά μεγάλη απόσταση που mm-hmm. είναι γύρω στα 500 χιλιόμετρα. Πραγματικά. Τόσο περίπου είναι. Mm-hmm. Γιατί... τα χαρακτηριστικά του σεισμού είναι τέτοια. Δηλαδή ο σεισμός έχει ένα βάθος περίπου 70 χιλιόμετρα uh-huh. Και σεισμοί που γίνονται σε τέτοια ή μεγαλύτερα βάθη έχουν την ιδιότητα να γίνονται να φτάνουν μακριά. Να γίνονται αισθητοί σε μεγάλες αποστάσεις. Ιδιαίτερα κατά μήκος, θα σας το εκφράσω αυτό έτσι για να γίνει κατανοητό, ναι, ναι. να μην το πω με τρόπο που δεν θα γίνει ναι, κατανοητό, ναι, 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 ναι. αλλά ιδιαίτερα κατά μήκος των ακτών της Δυτικής Ελλάδας,
έτσι ακολουθώντας δηλαδή αυτή την πορεία, ναι, γίνονται περισσότερο αισθητοί αυτοί οι σεισμοί. Δηλαδή λέτε κύριε Καρακώστα, αν ήταν ένα σεισμό στα 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, δεν θα το καταλαβαίναμε στην Καστοριά. Όχι. Ήταν στα 70 χιλιόμετρα και γι' αυτό άπλωσε τόσο πολύ. Και φαντάζομαι δεν θα είναι μόνο η Καστοριά ή τα Γιάννενα, αλλά έτσι πώς το λέτε, ουσιαστικά και περιοχές Θεσσαλίας ίσως, δεν ξέρω κι άλλο, μπορεί να... Εσωτερικά δεν ξέρω, γιατί όσο πηγαίνουμε ανατολικά προς στην υπηρετική Ελλάδα, ναι, τόσο λιγότερο, ναι, ναι, σε μεγάλη απόσταση βέβαια, γιατί πιο κοντά φυσικά γίνεται αισθητός. Στην Αθήνα παραδείγματος χάρη... Έγινε αισθητός, ναι. Έγινε αισθητός. Το διάβασα αυτό, ναι. Μπορεί να περνάει κάτω από το Αιγαίο και δεν είναι... Δεν συντρέχουν οι λόγοι που έκαναν το σεισμό αυτό να είναι αισθητό στην Καστοριά, αλλά είναι πολύ πιο κοντά όμως. Άρα καταλήγουμε πραγματικά στο συμπέρασμα ότι ο σεισμός της Κρήτης ήταν αυτός που ένιωσε και η Καστοριά. Είναι απίστευτο, ναι, πραγματικά. Και έτσι για να γίνω και ακόμα πιο σαφής, ναι, για να μην αφήσω καμία αμφιβολία, εφόσον ο σεισμός έγινε, γιατί εγώ δεν ήμουν εκεί, εφόσον ο σεισμός έγινε αισθητός, με αυτή την οριζόντια κίνηση όπως μου περιγράψατε, ναι, ναι, και όχι πολύ γρήγορη, όχι υψή συχνή κίνηση, ναι, δηλαδή, ναι, αλλά κάπως, ναι, αργή, ναι, τότε πρόκειται για αυτόν εδώ για αυτό τον σεισμό. Το σεισμό. Δηλαδή βάζω και αυτό το στοιχείο που είναι προσωπικό για τον καθέναν, που κατάλαβε το... Τώρα, μετά υπάρχουν και τα εύλογα ερωτήματα όμως, γιατί εσείς μάλλον μιλάτε πολλές φορές για... το φαινόμενο του ντόμινο, έτσι δεν το λέτε οι σεισμολόγοι. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει καμία σύνδεση τώρα αυτό που έγινε στην Αλβανία με αυτό που ζούμε σήμερα στη χώρα με τον σεισμό αυτό? Ναι. Κοιτάξτε, το φαινόμενο του ντόμινο γίνεται σε μικρές αποστάσεις. Δηλαδή μικρές σε σχέση με αυτές που έχουμε σήμερα. Μάλιστα, εννοώ, μάλιστα. Δηλαδή στα 50 χιλιόμετρα, άντε στα 100 και πολλά λέω. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τρόποι διέγερσης σεισμών σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, όπως και, είναι αυτή η σημερινή, που πόσο αυτή πρέπει να είναι γύρω στα 600-700 χιλιόμετρα, μπορεί και περισσότερο. Δεν έχω έτσι ακριβώς να σας πω την απόσταση, αλλά περίπου αυτή είναι. Για να γίνει όμως, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε, για να γίνει διέγερση ενός σεισμού σε μια τέτοια απόσταση, πρέπει ο σεισμός που έχει προηγηθεί να είναι αρκετά μεγαλύτερος. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι ο σεισμός τουλάχιστον μια μονάδα μεγέθους μεγαλύτερος από ό,τι ήταν ο χθεσινός σεισμός. Δηλαδή 7,5 συν πλην κάτι. Όχι νομίζω, δεν υπάρχει δυνατότητα από ένα σεισμό της μεγέθους 6,4 να διεγείρει σε τέτοια απόσταση σεισμό. Υπάρχει όμως, αν δεν κάνω λάθος, και ένα ρήγμα που το βλέπουμε πολύ συχνά εδώ στην περιοχή μας, σεισμοί που δεν ξεπερνούν 4, κάπου εκεί, κοντά στο 4, που νομίζω είναι στα σύνορα Ελλάδος-Αλβανίας. Ένα τέτοιο ρήγμα μπορεί να ενεργοποιηθεί από αυτόν τον σεισμό του 6,4 που είναι πολύ κοντά, έτσι όπως το λέτε? Εδώ σας είπα ότι είμαστε στην πρώτη περίπτωση, ότι μπορεί να διεγερθεί κάτι κοντά. Όμως και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και άλλες ακόμα λεπτομέρειες που πρέπει να πει κανένας. Υπάρχουν περιοχές γύρω από το επίκεντρο του σεισμού που ήδη έγινε, που μπορεί να ήρθαν πιο κοντά στη γένεση ενός επόμενου σεισμού, και υπάρχουν και περιοχές που απομακρύνθηκαν από τη γένεση ενός σεισμού. Έτσι πρέπει να ξέρει κανένας αν η συγκεκριμένη περιοχή που μου λέτε ήρθε πιο κοντά ή απομακρύνθηκε. Ναι, γιατί η ανησυχία μας, κύριε Καρακώστα, στην Καστοριάννη, μήπως τώρα έρθει πιο νότια, επηρεαστεί κάποιο ρήγμα πιο νότια από εκεί που έγινε το 6,4, δηλαδή πολύ πιο κοντά στη δική μας περιοχή. Αυτό ακριβώς είναι το... Η γνώμη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο δεν πρέπει να ανησυχεί ούτε εσάς εκεί, αλλά ούτε και εμάς γενικότερα, γιατί και εμείς μας ενδιαφέρει συνεχώς το θέμα της σεισμικής δραστηριότητας. Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος για να ανησυχούμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καρακώστα, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ για να δώσουμε όλα αυτά τα πολύ χρήσιμα στοιχεία. Ήταν κάτι το οποίο μας ευνηδίασε και εμάς, συνδυαζόμενο, επαναλαμβάνω, με ένα σεισμό που έγινε τόσο πολύ μακριά. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο στην Καστοριά, να γίνει δηλαδή ένα σεισμό στην Κρήτη και να το καταλάβει η Καστοριά. Δηλαδή, πάντως, ήταν η πρώτη φορά πω, μάλλον.
Υπάρχει ένας σεισμός που έγινε τη δεκαετία του 60 κάτω από την Αθήνα και έκανε κάποιες ζημιές σε ένα χωριό στην Καλαμάτα. Μάλιστα. Αυτό σχετίζεται με αυτό που σας είπα νωρίτερα. Γιατί μάλιστα. Είχατε και εκεί εσείς, γιατί και σε εσάς έγινε αυτός αυτός. Πραγματικά, πραγματικά. Κύριε Καραγώστα, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα από την Καστοριά. Αυτά λοιπόν με το. Πήγαμε στο σεισμολογικό του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μιλήσαμε με τον σεισμολόγο τον κύριο Καρακώστα.